Η Καλλιστό, μαζί με 6 ακόμα περιβαλλοντικές οργανώσεις και οργανώσεις ανθρωπιστικού ενδιαφέροντος, συμμετέχει στην προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας για να ακυρωθεί η απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κωστή Χατζηδάκη, που αφορά στην αναμόρφωση όλων των δασικών χαρτών της χώρας. Συγκεκριμένα, επιδιώκουμε την ακύρωση της απόφασης που έρχεται ως εφαρμογή του νόμου 4685 του 2020, ο οποίος αποξηλώνει σημαντικές προστατευτικές διατάξεις του νόμου για τη βιοποικιλότητα, αποδυναμώνει τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης και επιφέρει ένα σημαντικό πλήγμα στην προστασία της δασικής γης. Η απόφαση αυτή αποχαρακτηρίζει δασικές εκτάσεις με αφορμή ότι κατά το παρελθόν είχαν δοθεί για αγροκτηνοτροφική χρήση. Το γεγονός αυτό απομειώνει την προστασία της δασικής γης και ανοίγει τον δρόμο για τη μελλοντική αξιοποίησή της σε άλλου τύπου δραστηριότητες, όπως παραδείγματος χάρη για ανοικοδόμηση. Επιπλέον, επανεκκίνησε τη διαδικασία κατάρτισης όλων των δασικών χαρτών, ακόμα και αυτών που είχαν μερικώς ολοκληρωθεί, με αποτέλεσμα να καθυστερεί επαόριστον η ολοκλήρωση του πολύ σημαντικού έργου των δασικών χαρτών και του δασολογίου. Αυτό κατά συνέπεια σημαίνει ότι οι πολίτες θερούνται επαόριστον ένα πολύ σημαντικό εργαλείο ενημέρωσης, διαφάνειας και προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος, αυτό του δασικού χάρτη και του δασολογίου. Υπενθυμίζουμε πως η ολοκλήρωση των δασικών χαρτών και του δασολογίου αποτελεί υποχρέωση του κράτους, όπως ορίζει το άρθρο 24 του Συντάγματος ήδη από το 1975. Η μη ολοκλήρωσή του αποτελεί πρόκληση για το σύστημα δικαίου. Η εφαρμογή αυτής της απόφασης θα επιφέρει τεράστια ζημιά στα ελληνικά δασικά οικοσυστήματα και θα επιτρέψει παράνομες διεκδικήσεις επί του φυσικού περιβάλλοντος και συνεχείς αυθαιρεσίες που πλήττουν κάθε αίσθημα δικαίου. Στηρίξτε την Καλλιστό και τη συλλογική διεκδίκηση για την ακύρωση της επωνύδης της απόφασης και την ολοκλήρωση του έργου των δασικών χαρτών με βάση τον νόμο για τη βιοποικιλότητα. Με μια δωρεά σας προς την Καλλιστό, μας βοηθάτε να καλύψουμε τα δικαστικά έξοδα που αναλογούν στην οργάνωσή μας για την προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας.